να καλέσω, γιατί η κουβέντα μας γίνεται κυρίως για την πράξη αυτοδικίας, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του πρώτου επιστημονικού σωματείου, συλλόγου αν θέλετε, της χώρας, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, προκειμένου να προλάβουμε με τη βοήθεια της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, αγαπητέ πρόεδρε, τα χειρότερα, είτε από μιμητές, είτε από ανθρώπους που θα θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω ή την κατάσταση στα χέρια τους. Θα ήθελα την πρώτη ειδική σας δήλωση, πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Δεν μπορούμε σε καμία θεσμισμένα οργανωμένη πολιτεία με δικαιοκρατικό σύστημα να νομιμοποιήσουμε το φόνο έναντι της ληστείας ή της κλοπής. Είναι προφανές ότι οι μορφές αυτοδικίας δεν προσυδειάζουν με το σύγχρονο πολιτισμό μας και δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι μπορεί να αποτελούν νόμιμο τρόπο απάντηση στο έγκλημα. Το αν μια πολιτεία δεν απαντά στο έγκλημα με τον κατάλληλο τρόπο ή αφήνει εγκληματικές συμπεριφορές να αναπτύσσονται ή να μην τις επατάσει, αυτό δεν δίνει δικαίωμα σε κανένα να παίρνει ένα πιστόλι και να αρχίσει να πυροβολεί. Γιατί βεβαίως προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιος θα μπει να κλέψει ή να σκοτώσει και κανείς δεν ξέρει από πριν ποια είναι η κατάσταση του θύματος και τι σκοπό είχε να κάνει στην προκειμένη περίπτωση ή σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε κάποιον ο οποίος παίρνει τον πιστόλι και αυτοδικεί. Όσο και αν αυτό μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια ενός κοινωνικού αυτοματισμού, εμείς θα πρέπει σαν τη συντεταμένη πολιτεία να υπερασπίσουμε τις βασικές αρχές τις οποίες έχουμε κληθεί να υπερασπίζουμε. Και αυτές είναι το δικαίωμα στη ζωή. Αν δεν λειτουργούν πράγματα καλά, να τα αλλάξουμε, να τα δούμε. Και επ' αφορμή και των νέων κωδίκων ποινικού δικαίου και ποινικής οικονομίας, να τα ξανασυζητήσουμε. Για το αν τελικά η ποινή λειτουργεί αποτρεπτικά για τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές ή δεν λειτουργεί. Αυτό να το συζητήσουμε και πράγματι εκεί υπάρχει πολλής διάλογος. Αλλά αυτό δεν φτάνει στο σημείο να νομιμοποιούμε τον οποιοδήποτε να παίρνει ένα πιστόλι και να πυροβολεί όποιον μπαίνει στο σπίτι του για να κλέψει. Ξέρετε, αξιότιμε πρόεδρε. Είναι άλλο να μπαίνω για να κλέψω, βέβαια και άλλο να μπορώ να σκοτώσω. Δεν μιλάμε για την νόμιμη άμυνα που γίνεται στα πλαίσια συγκεκριμένη προσβολή κατά τη ζωή. Να μπει κάποιο με ένα πιστόλι και να με απειλήσει. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Για να κλέψει, έτσι τώρα καταλαβαίνετε. Αν έρθει με μαχαίρι, εγώ δεν δικαιολογούμε να του πετάξω με πιστόλι. Καταλαβαίνετε. Τώρα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα στο αδίκημα και στην τιμωρία του. Ξέρετε, αξιότιμε πρόεδρε, αυτό που θα πούν οι τηλεθεατές παρακολουθώντας την κουβέντα μας, περιμένοντας τη δική σας τοποθέτηση. Θα πούν οι τηλεθεατές. Καλά το έκανε. Γιατί να ζήσουμε και λοιπά. Εντάξει, το έχουμε ζήσει αυτό. Ναι, αλλά είναι, αυτό είναι άλλες κοινωνίες. Αν το καλά του έκανε επικρατήσει, τότε θα ζήσουμε χειρότερα ή θα ζούμε διαρκώς τα χειρότερα. Και μέτρο στο χειρότερο δεν υπάρχει. Ναι, με αυτή τη λογική πρέπει να φύγουμε. Ναι, αυτοί οι ίδιοι όμως θέλουν να γίνουμε Ευρώπη, που τα λένε αυτά. Αυτοί θέλουν να πάμε στο δυτικό πολιτισμό. Δεν θέλουν να πάμε στην Ανατολή. Αν θέλουν να πάμε στην Ανατολή, να το πούμε, να μην θέλουμε να είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε αλακάρτη Ευρώπη. Όπου θέλουμε είμαστε Ευρώπη και όπου θέλουμε δεν είμαστε. Όποιος θέλει να πάμε στην Ανατολή και εκείνος που κλέβει να του κόβουμε το χέρι, στον νόμο της Αρία, να πάμε. Να πούμε γενικά όμως. Δεν μπορεί να έχουμε καλά αυτοκίνητα, καλά σπίτια, καλά αυτά, να έχουμε επιδοτήσεις, να έχουμε και τα αγροτικά μας προϊόντα και ταυτόχρονα να επιδοτούμε τον νόμο της Αρία. Ναι, υπενθυμίσουμε. Πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει μια λογική οργανωμένης δικτυακής κοινωνίας. Να δούμε τι δεν λειτουργεί καλά στο ποινικό-δικονομικό μας σύστημα, να δούμε τι δεν λειτουργεί καλά στη φύλαξη και στην αστυνόμευση των πόλεων και των επαρχιακών συσσωματώσεων, αλλά να μην οδηγηθούμε και στην αυτοδικία. Δεν μπορούμε να το νομιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνουμε.